πράγμα, δηλαδή να πούνε τα ποίηματα της Γόγου σηκώνοντας γροθιές ή να τα κραυγάσουν. Ήταν όλα με σουρντίνα, ήταν χαμηλόφωνα, που νομίζω αυτό ήταν καλύτερο, γιατί σαν να βαράνε γροθιές κάτω στο στομάχι. Να κάνουμε μία αναφορά, να δούμε λίγο το βίντεο που έχετε φέρει, να πάρουμε μία εικόνα και μετά να το κουβεντιάσουμε και από άλλη πλέον άποψη. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Να πούμε δύο λόγια, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτό που, ναι, μεν η συνάδελφός σου το χειρίζεται, η Έφη Δραβαλή, αλλά από πίσω βλέπουμε αυτό που είπαμε λίγο πριν, το ότι υπάρχει ανοιχτή προβολή του διαδικτύου. Υπάρχει ο προτζέκτορας. Βέβαια, το βίντεο είναι από την πρόβα. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι στην παράσταση. Ακριβώς, ναι, γιατί το έχω δει εγώ το έργο, οπότε αυτό δεν το έχω δει. Εγώ εκείνη τη στιγμή χειρίζομαι τον υπολογιστή από πίσω. Υπάρχει μια διαφορετική εικόνα, ναι, παγωμένη εικόνα. Ακριβώς. Καθώς κατά τη διάρκεια που η Έφη κάνει μια κατάθεση ψυχής ουσιαστικά, είναι μια πολύ ήρεμη στιγμή, την οποία εγώ δεν έχω δει ποτέ, αλλά πάντα ακούω, ναι, και είναι η συγκέντρωσή μου για το μετά. Να έχεις αυτή την αδυναμία εσύ να παρακολουθήσεις το υπόλοιπο της παράστασης, γιατί είσαι καθυλωμένος, ναι, μπροστά στο υπολογιστή. Και συνεχίζεις να μου πεις λιγάκι και εκείνη την φάση προς το τέλος, ναι, όπου εμπλέκεται πλέον και τα τρία άτομα, mm-hmm, και εκείνο λιγάκι περιγράψε το, γιατί θα είναι το σημείο που όσοι θα το παρακολουθήσουν θα πρέπει να είναι λιγάκι προετοιμασμένοι. Ναι, ακούγεται ένα όνομα πολύ συχνά στην παράσταση, ο Μολόχ, ο οποίος ήταν μια θρησκεία στον οποίο προσφέρανε για θυσίες ανθρώπινη σάρκα, ναι. Θεός της θυσίας των ανθρώπων. Χρησιμοποιείται μεταφορικά. Των παιδιών ουσιαστικά. Mm? Θυσίας των μικρών παιδιών ήταν. Να πω κάτι. Ότι το ουρλιαχτό είναι αφιερωμένο στον Κάρλ Σόλομον. Ναι. Που τον αναφέρει και ο Ορέστης, που το... ήταν ένας έγκλειστος σε μια ψυχιατρική κλινική του Ρόκλαντ. Εκεί κλείσανε και τον Γκίσμπεργκ για μια μικροκλοπή και τον βάλανε μέσα στο ψυχιατρίο μαζί με τον Καρλ Σόλομον. Εκεί γνωρίστηκε ο Γκίσμπεργκ με τον Σόλομον, του το είχε αφιερώσει
Και όλα αυτά που λένε για το Μολόχ, όλο αυτό το παραλήρημα, το φινάλε, είναι λόγια του Καρλ Σόλομον. Τα έλεγε όταν ήταν υπό την επίρρεια των φαρμάκων και του συστήματος, δηλαδή, που ήθελε να τους καταστήλει. Αυτό έτσι το είδε ο Γκίνσμπεργκ και έτσι ήταν. Ναι, καλά, είναι όμως η παιδεία του θρησκεύματος ουσιαστικά. Ναι, έχει βάλει τον Σόλομον να μιλάει και να φέρεται έτσι. Ότι όλοι σε αυτό το βωμό πάνε, γιατί και η τελική σκηνή που φαίνεται με το καρότσι και τα καλάθια κάνει ένα βωμό, φαίνεται, ναι, εκεί. Στείνει το βωμό. Που θυσιάζονται εκεί οι άνθρωποι στο όνομα της ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης. Και από τη στιγμή που κατεβαίνει και ο Χρήστος από τη δική του θέση και μπαίνει μέσα στην παράσταση, εκεί μαζί με τη Δέφη γίνεται τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εμπλέκεστε. Στην ουσία αρχίζει και ο λόγος είναι... Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, ο ένας απαντάει στον άλλον. Τώρα νομίζω περισσότερα αν πω... Όχι, μην πεις περισσότερα. Φτάνουν. Ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερο το κείμενο και δεν θα καταλάβουν και δεν θα το ακούσουν και δεν θα το δουν. Ναι. Ναι. Πάντως, εκείνο το οποίο πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι τα κείμενα είναι εξαιρετικά και μάλιστα μην το πάρουν αψήφιστα από την αρχή. Με το που θα μπουν και θα σβήσουν τα φώτα, αρχίζει, με την συμμετοχή του Ορέστη βέβαια, αρχίζει να γίνεται αντιληπτό το τι θα παρακολουθήσεις. Βέβαια δεν είναι έτσι, γιατί παρακάτω αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Και καλό είναι να το δουν όσοι τουλάχιστον το επιθυμούν. Πες μας κάτι παραπάνω για την Art Group Oberon, η οποία εμφανίστηκε στην πόλη μας. Τέλος του 9 μαζευτήκαμε 3-4 άτομα. Δηλαδή είστε με το ζόρι ούτε 2 χρόνων ζωή. Και εγώ, επειδή είχα μία αγάπη από παλιά με τον Μπέκετ, η μία η κοπέλα, η Μαρία Ριστάνη, και αυτή κάνει το διδακτορικό της στον Μπέκετ, βρεθήκαμε και είπαμε να κάνουμε τα τρία μονόπρακτα, τα 3 occasional pieces του Μπέκετ, που ποτέ δεν παρουσιάστηκαν μαζί στην Ελλάδα. Εμείς ήμασταν που αρχίζει το κάναμε και είχε, θα έλεγα, μεγάλη επιτυχία. Παίχτηκε στο Θέατρο Αμαλία, στη Μονή Λαζαριστών, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στην αίθουσα Μάντεο στη Ρεσία του Κέντρου Θεατρικής Έρευνας. Θεσσαλονίκης. Που, ναι, που ακόμα υπάρχουν άτομα που ρωτάνε αν θα επαναληφθεί. Ναι, λογικά. Και τώρα τους λέμε έχουν την καινούργια παραγωγή και μετά θα κάνουμε ένα εναλλασσόμενο. Δεν έχουμε στέγη, δεν είμαστε επιχορηγούμενοι. Ναι, αυτή τη στιγμή είστε στο Contact Art Club, Δάφνης 12, φιλοξενία εκεί. Δάφνης 12 είναι κάθετη στη Γιαννιτσόν ουσιαστικά. Οπότε περνώντας στο City Gate, μετά από εκεί και ύστερα 4 στενά. Το τέταρτο στενό. Το τέταρτο στενό είναι. Από το σταθμό, άμα πάρει κάποιος ένα αστικό το 19 ή το 8 που περνάει από την Εγνατία, κατεβεί στα Συμπάλτα και διασχίζει τη μοναστηρίου, βγαίνει στη Δάφνης κατευθείαν. Είναι πολύ εύκολο, όσο και να. Και μάλιστα είναι και από τα λίγα θέατρα που βοηθάνε στο να έχει παρκάρισμα, γιατί η γύρω περιοχή και η ώρα είναι εμπορικό το σημείο και είναι τελείως άδεια. Από παρκάρι δεν υπάρχει πρόβλημα, θέλει. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλή και επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μέχρι τις 30 του μηνός παίζετε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. 9 και 4. 9 και 4 το ξεκινάει, οπότε γύρω στις 9 καλό είναι να έχουν έρθει όλοι. Και πάλι ευχαριστώ. Θα ξαναπούμε, ελπίζω, στις επόμενες παραστάσεις που θα κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς να παρακολουθήσουμε λίγο τους Μογκαθόνους, το βιντεάκι, και να πάρουμε μια ιδέα για το τι έρχεται και από εκείνη την θεατρική ομάδα, το θέατρο έξω από τα τείχη.
βλέπετε εσείς στο έργο Μουγκαφώνη. Είναι η θεατρική ομάδα έξω από τα τείχη σε συνεργασία με τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη, το σκηνοθέτη, και προτείνει μια ξεκαρδιστική κομμωδία εμπνευσμένη από τις τεχνικές του βουβού κινηματογράφου, χωρίς λόγια, αλλά με πολύ τρέλα που μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι. Ίδρυγες, παράνομα πάθη, αλλά πάλι η φόνη, γι' αυτό και επειδή είναι και βουβή η κομμωδία, στη Μούγκα δηλαδή, η φόνη, η Μουγκαφώνη. Έντονη δράση, μια παράσταση βασισμένη στην τεχνική του μπουρλέσκ, στα εκφραστικότητα των ηθοποιών και στο σωματικό θέατρο. Παρουσιάστηκε με επιτυχία τον περασμένο Αύγουστο στις γιορτές Ανοιχτού Θεάτρου του Δήμου Θεσσαλονίκης και τώρα παίζεται στο θέατρο Έξω από τα Τείχη. Αυτή η κομμωδία, Ευαγγελίστρια η περιοχή, Πανεπιστημίου 2 η Οδός, το θέατρο Έξω από τα Τείχη. Και πάμε να δούμε τις φωτογραφίες από το Παγκάκι με τον Σπύρο Μπιμπίλα στο θέατρο Σοφούλη, που ξεκινάει σήμερα 26 και παίζεται και αύριο 27. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, 2 και 3 Φεβρουαρίου του 2011, Τετάρτη και Πέμπτη ουσιαστικά, 9 η ώρα, από το Ιντερικό Θίασο ΟΕΦΣΕΗ, η συνθήκη παρουσιάζει το έργο του Ζάκου Βασιλείου, το Παγκάκι. Συγγνώμη, στο θέατρο Σοφούλη, όπως σας είπα, πρόκειται για ένα σπαρακτικό μονόλογο ενός άστεγου με φόντο την πόλη μας, σε ένα παγκάκι όλο νοσταλγία, αναμνήσεις και αμήλικτα ερωτήματα για το μέλλον μιας αυτοκαταστροφικής κοινωνίας. Επί σκηνής μονολογίου, ο Σπύρος Μπιμπίλας, σκηνοθεσία είναι του Βασίλη του Πλατάκη, ο Χάρης Περισσίδης έχει κάνει τα ειδικά εφέ βίντεο art και τις ειδικές φωτογραφίσεις και ο Γιώργος Αλευρομήτης συμμετέχει σε αυτές. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ και 12 το φοιτητικό. Αυτά για τα θεατρικά. Και να αναφερθώ ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Κατερίνα Παπουτσάκη για την πρεμιέρα της νέας ταινίας «Το Έτερο Νήμιση», που διοργανώνει το ραδιόφωνο του RFM 97,1 και η Φιλμόπολης, σήμερα το βράδυ στις 9 στο Village Cinema στο Μετεράνιο Κόσμος, για όσους από εσάς θέλετε να το παρακολουθήσετε με είσοδο ελεύθερη. Μην ξεχνάτε, Παρασκευό Σαββατοκύριακα, «Η περιέργεια σκότωσε το Σέξπιρ» και αυτό στο θέατρο Σοφούλη και όλα τα άλλα. Έρχονται και πολλά θεατρικά. Το Γάλα σήμερα ξεκινάει στη Μελίνα Μερκούρη. Η έφραστη ισορροπία του Έντορ Άλμπι παίζεται και αυτή από αύριο στο θέατρο Αθήνεων με την Σωτηρία Ζάνταλη, τον Γιάννη Κινταπόγλου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Βάσο Ρουμελιό, την Άνση Σακελαρίδου και Αχιλέα Ψαλτόπουλο. Εδώ, τοπικό και αυτό το θέατρο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε αναλυτικότερα την Παρασκευή, που μάλλον θα είναι εδώ και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας να μας μιλήσει για το Παγκάκι.